που είναι το πρώτο, η φορομπηκτική πολιτική. Ακόμα. Αναστενάζει σήμερα η Ελλάδα. Mm-hmm. Για τη Δημάρ, για το Κουκουέ, για το ΣΥΡΙΖΑ, για την Ανταρσία, θα τα πούμε, έχουμε καιρό. Για την Αργεντινή, για την Πορτογαλία. Θα τα πούμε εσείς, όλα. Εδώ λοιπόν συζητάμε. Πώς θα τους σώσετε από το μοντέλο που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, η σημερινή, η κυβέρνηση mm-hmm. Παπαδήμου, η κυβέρνηση Παπανδρέου, mm-hmm. είναι μοντέλο ενιαίο. Είναι το μοντέλο του μνημονίου. Αυτό το μοντέλο, αυτοί που μας το επιβάλλαν, όπως για παράδειγμα ο πρώτος οικονομολόγος, πρώτη τάξη του Διεθνού Μονετού Ταμείου, ο Μπλανσάρ, έχουν πει ευθαρσώς και δημοσίως ότι είναι λάθος. Έχει γίνει λάθος τον πολλαπλασιαστή. Και όταν λένε λάθος τον πολλαπλασιαστή, σημαίνει ότι αντί να παράγει δυνατότητα ανασυγκρότησης της οικονομίας, mm-hmm. παράγει συνεχώς όλο και μεγαλύτερη ύφεση. Σε αυτό το θέμα πρέπει να μιλήσει, αν θέλει να μιλήσει κάποιο. Μα έχει κάνει η και συνέχιση, δηλώσει, ο κ. Μπλανσάρ. Η συνέχιση του μοντέλου. Που λέει ότι ακόμη και αν δεν ήταν το λάθος, η πολιτική μας θα ήταν πολιτική λιτότητα. Ένα λεπτό. Το ξέρετε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Έγινε λάθος. Μην μου λέτε τώρα για το έγινε λάθος. Έγινε λάθος, αλλά αυτό. Έχει κάνει νεότερη. Δεν το λέτε αυτό. Μα είναι γραμμένη με λάθη η ζωή μας όλη. Όχι, όχι. Έχει κάνει νεότερη. Ο κ. Τζουνκέρ έκανε μία επισήμανση στην προθεσμική του επίσκεψη που είπε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η δημοσιονομική στενότητα δεν θα συνεχιστεί, άσχετα αν πρέπει να βρούμε και πολιτικές ανάπτυξη στην Ευρώπη. Βεβαίως. Δηλαδή, πάντως, δεν είμαστε μόνοι μας. Αν επιτρέπετε να ολοκληρώσω λιγάκι το σκεπτικό μου, δεν είμαστε μόνοι μας. Και όσο δεν είμαστε μόνοι μας, και επειδή έχουμε να παραμένουμε στο ίδιο κλαμπ με κάποιους άλλους, οφείλουμε και εμείς να ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Μην παραβιάζουμε την κοινή λογική. Αν είναι λάθος το μνημόνιο, αν παράγει ύφεση, αν παράγει κοινωνική διάλυση, αν δεν παράγει ανάπτυξη και ένα πνεύμα ευημερίας, έναν ορίζοντα ευημερίας, τότε πρέπει να καταργηθεί. Το λάθος πρέπει να γίνει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δυστυχώς η κυβέρνηση. Το μνημόνιο είπε, είναι. Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Λοιπόν. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μας λέει τίποτα γι' αυτό και δεν θα κάνει διαπραγμάτευση. Ναι, μπορώ να θα κάνει διαπραγμάτευση για τα σωστά. Επιτρέψτε μου κάτι, μπορεί και για να δώσει πάσα. Για πρώτη φορά άκουσα από κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό είπα. Να είπα να ανακηρυχθεί επισήμως βιώσιμο. Μα τι σημαίνει, δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Όχι, εμείς αν το χρέος είναι βιώσιμο, όχι. Γιατί πρέπει να γίνει διαπραγματεύσεις μια κοπή. Αν τώρα πρώτη φορά δεν τα ακούτε αυτά, όχι. Ότι ζητάμε να ανακηρύξουν οι Ευρωπαίοι επισήμως βιώσιμο το χρέος. Είναι μισό λεπτό τώρα, επιτρέψτε μου κάτι. Είναι βιώσιμο. Νίκο Φίλη, μία ερώτηση. Το χρέος είναι βιώσιμο ή όχι. Κυρία Βούλτεψη, επιτρέψτε μου. Νίκο Φίλη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν είναι βιώσιμο. Θέλει κούρεμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, άπαξ και ανέβει πάνω και σκίσει τα μνημόνια και του στείλει σπίτι του, νομίζει ότι μετά έχει τρόπο να διαπραγματευτεί το κούρεμα. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και η κυρία Βούλτεψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει διαπραγματεύσει. Αυτό λέω. Ποιο θα κάτσει απέναντι, όμως. Κυρία Βούλτεψη, αυτό λέω. Θα βάλω μια απάντηση. Έναν υπέργυρο δικαστή σαν την Αμερική να βάλετε εσεί για να διαπραγματεύσει. Καλά τώρα. Δεν μου λες ο δικαστής φταίει ή η Αργεντινή που πήγε στα κοράκια. Όχι βεβαίως. Ποιος της είπε να πάει στα κοράκια, η γιατί δεν το λέτε που υποστηρίζεται. Αυτό. Καμία συμμορία. Εσύ, τη συμμορία αυτή. Εσύ, ποια συμμορία. Των κορακιών. Εμείς. Βεβαίως. Που επισέρατε, που επισέρατε επειδή η Αργεντινή πήρε αυτή τη δικαστική απόφαση. Ακούστε με μισό λεπτό. Εσείς. Ακούστε με μισό λεπτό. Ίδια, νομίζω ότι κυβέρνηση. Επειδή το παρακάνατε με την Αργεντινή, ναι. Η Αργεντινή έκανε τα ηρωικά που λέτε εσείς το 2001 και είδε ότι δεν βγαίνει και το 2008 όταν τη γυρίσαν όλη την πλάτη πήγε στα κοράκια. Δεν τη είπε κανείς. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στα κοράκια. Καμία διαπραγμάτευση. Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι προμηνάνε τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια. Όμως, αντί να πάμε στην Ελλάδα τώρα. Μπράβο, αυτό στην υπερφορολόγηση, στον έμφυα, εδώ, στην ανεργία. Αντί να πηγαίνουμε. Ναι, η περιγραφή είναι ωραία. Τι θα κάνετε, δεν μας λέτε. Επιτόπου λοιπόν. Τα λόγια είναι ωραία. Όλοι περιγράφουν δημοσιογράφοι. Υπάρχουν χρήματα στην Ελλάδα κρυμμένα. Κρυμμένα δεν ξέρω πόσα για να βγάλετε εσείς το χρέη όλα και να πληρώνετε. Και οι άλλες. Υπάρχουν ή όχι. Έχουν λεφτά μέσα. Τις ελέγξατε. Αλήθεια λέτε. Οι 10.000 offshore εταιρείες που είπε ο κύριος Τουρνάρας. Υπάρχουν. Τι εννοείται, ότι εσείς θα πάτε και θα καταργήσετε τις offshore. Όχι, υπάρχουν. Τι είναι μηχανισμός φοροδιαφυγής. Το ελέγξατε. Καταργείτε εσείς τις offshore. Απάντησα. Μα γιατί είναι offshore. Εάν είναι ο μηχανισμός φοροδιαφυγής. Όπως είπαν λοιπόν, κάποιοι κυβερνητικοί, πρέπει να υπάρξει ένα μισό λεπτό. Δεν έχετε τι να πείτε. Άρα λοιπόν, και λέτε επανέρχομαι. Λεφτά υπάρχουν. Επανέρχομαι αυτό λοιπόν μας λέτε τώρα. Πάλι. Χρήματα, λεφτά υπάρχουν. Χρήματα στις τσέπες των επιτηδίων υπάρχουν και δίνονται. Πώς είναι η επιτηδία στην Ελλάδα. Δώστε μου τη δυνατότητα. Παράδειγμα, το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ποιο? Το νομοσχέδιο αυτό, το σημαίνει το πολυνομοσχέδιο. Δίδει χρήματα, λέμε. Είναι η ιστορία για τους εργολάβους. Για τα δημόσια έργα.
ενσωματώνεται οι δημόσιες συμβάσεις είναι. Προϋπάρχουσα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινοτική οδηγία είναι. Και όχι την νεότερη, η οποία είναι εις βάρος. Ποια νεότερη, τι λέτε. Υπάρχουν, η κοινοτική οδηγία είναι νεότερη, την οποία... Την οποία όλες δεν υπάρχει στη γωνία, νεότερη, ναι. Υπάρχουν διάφορες οδηγίες μιλάει, που υιοθετούνται. Μιλάει για δημόσια συμφέρον, α, για ρίσκο επιχειρηματία. Λοιπόν, ασκίζετε αυτά και πάτε στη συμφέρουσα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εργολάβους. Σας πιστεύουνε, νομίζετε. Είμαστε άλλοι τρεις σε αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άλλοι τρεις σε αυτή τη συζήτηση.